Η Ρόζα της Μύρνης είναι μια ερωτική κατά βάση ιστορία σε πρώτο επίπεδο αλλά και στην αναφορά της στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, αλίμονο. Είναι μια ιστορία που περιέχει πολλά επίπεδα και με ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Ο κεντρικός μας ήρωας με τη βοήθεια της φίλης του, της Ρίτας, το ρόλο που υποδίωμε, πραγματοποιούν αυτή την έκθεση με τα κοιμήλια των ανθρώπων της Μύρνης. Η οικογένειά σας είναι από τις πιο σημαντικές που κατάγονται από... Ήταν από τις πιο σημαντικές δεσποινές. Η Ρόζα είναι μια τρομερά δυνατή γυναίκα. Έχασε το γιο της και τη νύφη της σε αυτοκινητιστικό και το παιδί τους το μεγάλωσε τη ίδια. Τι ακριβώς ζητάτε από μένα, κύριε Σρέφη? Γιαγιά, η σχέση της Μαριάννας με τη Ρόζα είναι πολύ δυναμική. Είναι μια σχέση απόλυτης και ανιδιοτελούς αγάπης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια μαγική πόλη, είναι μια πόλη παραμυθένια για εμάς τους Έλληνες. Τη Σμύρνη αφήστε τη στην άκρη, δεν υπάρχει πια. Το να βλέπει κανείς μπροστά του εικόνες που τις έχει αφήσει 20 και 30 χρόνια πίσω είναι πάντα γλυκό και πολύ όμορφο. Βρήκε πραγματικά. Ο κύριος Σερέφης δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Not only love story, it is a lesson for all human being. Δύο λαοί, όπως και δύο άνθρωποι, μπορούν να έρθουν κοντά και να γίνουν φίλοι μόνο αν παραδεχτούν τίμια και οι δύο τα λάθη του παρελθόντος.